Πράγματι είναι εντυπωσιακό η κυρία Μπακογιάννη να μιλάει μόνο ενώπιον 1,5 βουλευτού της παράταξής της, διότι ο μισός είναι ο κύριος που εισήλθε κατά το ίμιση της ομιλίας. Λοιπόν, για να μην χάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα ξεκινώντας να χαιρετήσω την έναρξη της κοινοβουλευτικής μας διαδικασίας και πραγματικά να ευχηθώ σε ολόκληρη τη Βουλή να πετύχει στο έργο της και βεβαίως την κυβέρνηση να πετύχει πολύ περισσότερο από τη Βουλή. Μπαίνουμε πραγματικά σε μια νέα δύσκολη φάση, σκληρή αλλά ελπιδοφόρα, γιατί υπό προϋποθέσεις επιτυχίας μπορούμε πράγματι να χαράξουμε μια νέα εποχή, αφήνοντας οριστικά πίσω την εποχή της μεταπολίτευσης και μαζί με αυτή τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, τα τελευταία χρόνια φθοράς και διαφθοράς του πολιτικού συστήματος, τα τελευταία χρόνια διαπλοκής της πολιτικής εξουσίας με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ήδη η κυβέρνησή μας έχει ξεκινήσει ένα συστηματικό αγώνα κατά της διαπλοκής και της μεγάλης φοροδιαφυγής και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά. Άλλωστε, αυτό μαζί με τον αγώνα για την αντιμετώπιση του χρέους αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας για να υπάρξει ανάσα για την ελληνική οικονομία και για να υπάρξουν εκείνα τα ισοδύναμα και τα αντισταθμίσματα απέναντι σε επώδυνα δημοσιονομικά μέτρα που μας επιβλήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο. Απόλυτα σχετικό με αυτό αποτελεί και το επώδυνο μέτρο της αύξησης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε τα πάντα για να μην περάσει αυτό. Όμως για καθαρά τιμωρητικούς λόγους επιβλήθηκαν από τους δανειστές. Και σε αυτό το θέμα ας μη σπεκουλάρει η Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση και αν μη τι άλλο ας κρατήσει τουλάχιστον χαμηλούς τόνους, σεμνά και ταπεινά, διότι σας θυμίζω ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση που πρωτοστάτησε στην καμπάνια του ΝΕ στο δημοψήφισμα που περιείχε στις προτάσεις Γιούνκερ το συγκεκριμένο μέτρο για τα νησιά. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι μαζί με την πρώτη υπουργική απόφαση για τα 6 νησιά, που κάποιες διαρροές τα ήθελαν να είναι 15, πήγαν και δύο ξεκάθαρα σημεία, μπήκαν. Πρώτον, ισοδύναμα που ανάλογα με την πρόοδο της εισπραξιμότητας της φορολογίας και της φοροδιαφυγής μπορούν να τροποποιήσουν τους αρχικές αποφάσεις για τους φορολογικούς συντελεστές. Δεύτερον, μέτρα ελάφρυνση των μόνιμων κατοίκων και των επιχειρήσεων αυτών των νησιών που θίγονται από την αύξηση του ΦΠΑ, κάτι στο οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών και θα εξαγγελθεί στο επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νησιωτική πολιτική και η νησιωτικότητα αποτελεί, για την ακρίβεια θα έπρεπε να αποτελεί, εδώ και χρόνια θεμέλιο λίθο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Η κυβέρνησή μας έκανε ένα σημαντικό βήμα με το ονομάζοντας το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν αρκεί αυτό και δεν αρκεί επίσης η αναβάθμιση της Γραμματείας Αιγαίου σε Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής. Απαιτείται και είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις, για λόγους ουσίας και πολιτικής, να δημιουργηθεί το Υφυπουργείο Νησιωτικότητας, όχι απαραίτητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί έχει μια ευρύτερη γκάμα θεματολογίας, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε στο Υπουργείο Επικρατείας, όπως επίσης απαιτείται και η αναβάθμιση της Υποεπιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής και Ορεινών, Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών σε ειδική μόνιμη επιτροπή επεξεργασίας των νησιωτικών πολιτικών. Ήρθε η ώρα λοιπόν η κυβέρνησή μας να αρχίσει να υλοποιεί σε βάθος τετραετίας
τις νησιωτικές πολιτικές που επιτάσσουν και οι ευρωπαϊκές συνθήκες και το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Ελληνικού Συντάγματος. Νησιωτικές πολιτικές που θα ξεπερνούν τις όποιες παρενέργειες με το ΦΠΑ που άλλωστε αντιτίθεται και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα θεμελιώνουν πράγματι πολιτικές βιωσιμότητας και αειφορικής ανάπτυξης. Νησιωτικές πολιτικές που θα εντάσσουν ισότιμα την νησιωτική χώρα στον κορμό της επικράτειας και θα σταματήσουν πλέον οι συμπολίτες μας να αισθάνονται οι συμπολίτες μας νησιώτες ως πολίτες Β και Γ κατηγορίας. Άλλωστε, το επικαιροποιημένο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει πλέον ενισχυμένο το πρόγραμμα των νησιωτικών πολιτικών με βασικούς άξονες στόχους. Δημόσιος κοινωνικός φορέας ακτοπλοείας που θα διαμορφώσει ένα ελάχιστο δημόσιο δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών καθώς και θα προχωρήσει στην παροχή συγκοινωνιακού έργου σε πρώτη φάση στις σημερινές επιδοτούμενες γραμμές. Ναυπηγοεπισκευαστική πολιτική που σε συνεργασία με το φορέα ακτοπλοείας και χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πόρων θα κατασκευάζει και θα επισκευάζει πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία. Υλοποίηση της πολιτικής του μεταφορικού ισοδύναμου και ελαφρύνσεις σε άνεργους και οικονομικά ασθενέστερους. Υπεράσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας με εκβάθρον αναβάθμιση των περιφερειακών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. Σύγχρονο, γρήγορο, απλό σύστημα αεροδιακομιδών που θα αντικαταστήσει κατεστημένα ιδιωτικά συμφέροντα που λιμένονται το χώρο. Στήριξη της πρωτογενής παραγωγής με ταχύτατη ολοκλήρωση των υποδομών, σφαγεία, ελαιοτριβία κλπ. Μείωση του κόστους παραγωγής. Η υπουργική απόφαση του υπουργού μας, του Βαγγέλη του Αποστόλου, είναι πολύ σημαντική που έδωσε στα προϊόντα της οικογενειακής παραγωγής της οικοτεχνίας να μπορούν πραγματικά να πωλούνται στις τοπικές αγορές. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με μια μικρή ανοχή. Πάντρεμα του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή, ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την επιμήκυση της τουριστικής περιόδου, χωροταξικός σχεδιασμός ανά νησί με αντίστοιχες χρήσεις γης και όρους δόμησης, έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον η πολιτιστική κληρονομιά, ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, άμεσο στόχος το σταμάτημα της κοστοβόρας μεταφοράς νερού στα άνυδρα νησιά, προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας στα μικρά νησιά, ευελιξία κάλυψη των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης με στόχο την εξυπηρέτηση των νησιωτών στους τόπους κατοικίας χωρίς καμιά μετακίνηση των κατοίκων εκτός νησιών, ενίσχυση των ΚΕΠ και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων. Άμεσο χρέος μας είναι να προχωρήσουμε σε άμεσες εκκρεμότητες για τις Κυκλάδες, μιλάω τώρα, του προηγούμενου επταμήνου, με πρωταρχικό το άνοιγμα του νοσοκομείου της Σαντορίνης που είναι επιθύρες, την επαναφορά του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου στην προτέρα κατάσταση, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του νεωρίου Σύρου, το αναπτυξιακό σχέδιο της ορεινής Νάξου, τη δρομολόγηση λύσεων για το αεροδρόμιο της Πάρου και για το υγειονομικό αεροπλάνο. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν για μας, αν για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία για σας, την αντιπολίτευση και το παλαιό πολιτικό σύστημα, δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω. Ο λαός για τρεις φορές μέσα στο 2015 σας έδωσε την εκοφαντική απάντηση, είπε ναι στην ελπίδα, είπε όχι οριστικά στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στα μεγάλα συμφέροντα που εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιρμαλένια. Το λόγο έχει... Κανονικά είναι ο κύριος Καραγιάννης, αλλά επειδή είναι δύο στη σειρά